Καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα βίντεο που θα κάνουμε μαζί. Είμαι ο Greek Zia της καρδιάς σας. Μην ξεχάσετε να εγγραφείτε. Μην παραλείψετε να πατήσετε το κουμπί με το κουδουνάκι για να μπορείτε να παίρνετε ειδοποιήσεις για κάθε καινούργιο βίντεο που ανεβαίνει. Σήμερα θα κάνουμε, ας το πούμε, unboxing που δεν είναι unboxing γιατί και αυτό το έχω ανοίξει. Σήμερα θα δούμε ωστόσο ένα καινούργιο γκατζετάκι το οποίο ήθελα, παύλα, χρειαζόμουν και είναι αυτό που βλέπετε εδώ πέρα από το κουτί. Ήρθε βέβαια λίγο σκισμένο, λίγο κάπως, δεν έχει καμία σημασία, το προϊόν μέσα ήταν άθικτο. Αυτό εδώ πέρα ωστόσο είναι το Blitzwolf BWCML2. Τι είναι το Blitzwolf BWCML2, θα με ρωτήσετε. Και εγώ θα σας απαντήσω ωστόσο. Είναι αυτό εδώ πέρα που βλέπετε να κρατάω στα χέρια μου. Είναι μία λάμπα η οποία συνδέεται με USB θύρα α στον υπολογιστή, σε κάποιο μπριζάκι το οποίο έχει USB α υποδοχή ή οπουδήποτε υπάρχει αυτή είναι η υποδοχή. Είναι λοιπόν αυτό που βλέπετε αυτή τη στιγμή, σας το δείχνω και γύρω γύρω για να έχετε μία εικόνα. Έρχεται με αυτή τη βάση η οποία είναι έτσι. Η συγκεκριμένη λάμπα επίσης εδώ πέρα μπορεί να γυρίσει για να τη βγάλουμε κιόλας άμα θέλουμε. Επειδή εγώ δεν έχω ξεμπλέξει το συγκεκριμένο, θα το αφήσω αυτό εδώ πέρα επάνω για να υπάρχει. Η λάμπα λοιπόν είναι έτσι, έχει αυτήν εδώ πέρα την πλευρά, η οποία είναι αυτήν που κοιτάζει προς τα κάτω για να μπορούμε να φωτίζουμε το γραφείο μας, γιατί αυτήν η λάμπα μπαίνει είτε επάνω από την οθόνη, γι' αυτό το λόγο υπάρχει και αυτήν εδώ πέρα η θήκη, είτε ίσως αν κάποιος θέλει και μπορεί να βρει κάποιον άλλον τρόπο, μπορεί να τη βάλει σε κάποιο άλλο σημείο, για να μπορεί να φωτίζει το γραφείο του. Επίσης, αυτό το πέρα είπαμε ότι κοιτάζει προς τα κάτω για να φωτίζει το γραφείο, αλλά έχει και από πίσω ακόμη μία επιλογή για φως, η οποία βγάζει RGB light και μπορούμε να κανονίσουμε να βγάλει φως με χρώμα ανάμεσα σε 15 διαφορετικούς συνδυασμούς. Θα το δούμε ωστόσο το συγκεκριμένο πώς φαίνεται και τι χρώματα βγάζει. Αυτό εδώ πέρα υπολογίστε ότι όσον αφορά τη φωτεινότητα παίζει μεταξύ 300 και 1000 lux, ενώ όσον αφορά την θερμότητα του χρώματος, παίζει μεταξύ 2700 και 6500 Kelvin. Η ενέργεια επίσης την οποία χρειάζεται για να παίξει, δηλαδή το ρεύμα το οποίο καταναλώνει, είναι στα 7,5W. Όσον αφορά λοιπόν τη λάμπα, είπαμε ότι έρχεται αυτό εδώ πέρα μέσα στο κουτί. Μέσα στη συσκευασία ωστόσο έρχεται και ένα σακουλάκι, το οποίο είναι αυτό εδώ πέρα, και έχει την βάση, έχει αυτά εδώ πέρα τα δύο τα μεταλλικά και αν θυμάμαι καλά τα συγκεκριμένα, γιατί λίγο τα είχα πειράξει όταν μου ήρθανε, πρέπει να είναι μαγνήτες, θα κολλήσανε τώρα μεταξύ τους εδώ πέρα, καλά. Αυτά πρέπει να είναι μαγνήτες και αν το δείτε, αυτό εδώ από πίσω έχει αυτοκόλλητο. Αυτό εδώ πέρα είναι αυτοκόλλητο το οποίο βγαίνει και μπορούμε το συγκεκριμένο να το κολλήσουμε πάνω στην οθόνη για να κολλήσουμε μετά αυτό, να βάλουμε βασικά αυτό εδώ πέρα το φως με τον μαγνήτη να πατήσει, άρα να κάνουμε λογικά αυτό, ναι είναι μαγνήτης και αν το δείτε, τώρα έχουν κολλήσει και το καρτάω έτσι, τα συγκεκριμένα το καρτάνε πάρα πολύ καλά, γενικότερα είναι πολύ δυνατός μαγνήτης, άρα δεν θα έχετε κάποιο θέμα στο να ξεκολλήσει. Όσον αφορά τον τρόπο που λειτουργεί η συγκεκριμένη λάμπα, ευθύς αμέσως θα τη βάλω να τη δουλέψουμε και θα τη συνδέσω με το power bank το οποίο έχω εδώ πέρα, γιατί μπορείτε να το συνδέσετε οπουδήποτε. Γενικότερα, κάποια πράγματα που έχω προσπαθήσει να καταλάβω στο πώς λειτουργούν με αυτή τη λάμπα δεν τα έχω καταλάβει απόλυτα, γιατί κάποια τα πετυχαίνω, κάποια δεν τα πετυχαίνω ή κάποιες φορές τα πετυχαίνω και κάποιες φορές δεν τα πετυχαίνω. Πάμε λοιπόν να το δούμε. Η λάμπα που τη βλέπετε εδώ πέρα είναι αναμένη. Και έχουμε το εξής. Από τα πλαϊνά και από δεξιά και από αριστερά, εδώ έχει κουμπιά αφής. Άρα, ναι μεν βλέπετε ότι δεν έχει κάποιο κουμπί, ωστόσο αν το ακουμπήσουμε αυτό αλλάζει. Αν δηλαδή εγώ έρθω και πατήσω εδώ, αυτό όπως το βλέπετε αλλάζει. Δεν ξέρω αν φαίνεται ή αν διακρίνεται γενικότερα αν το πιάνει καλά η κάμερα. Ουσιαστικά αλλάζει τη θερμότητα του φωτός, το κάνει είτε λίγο πιο ψυχρό, είτε λίγο πιο ζεστό. Αντίστοιχα, να το κρατήσουμε έτσι. Αν εγώ αυτό το αφήσω έτσι και έρθω και το πατήσω, θεωρητικά
το συγκεκριμένο πρέπει να δυναμώνει σαν φως από μπροστά. Ναι, τώρα είναι πιο δυνατό. Αν το ξαναπατήσω, θα πρέπει αυτό με κάποιο τρόπο να μειώσει λίγο την ένταση του φωτός. Νομίζω ότι την έχει μειώσει. Ενώ αντίστοιχα πατώντας το, αλλάζει. Αν λοιπόν έχω εγώ... Αυτό που έχω καταλάβει τώρα θα σας πω, έτσι. Αν έρθω λοιπόν εγώ εδώ πέρα, το βάλω στο τέρμα, με το που το βάλω στο τέρμα, ανάβει αυτό από πίσω. Το κάνουμε με κάποιον τρόπο γιατί λίγο θα με τυφλώνει εμένα το συγκεκριμένο. Ανάβει λοιπόν που λέτε αυτό από πίσω. Αυτό εδώ από πίσω μπορούμε να το χειριστούμε, όχι από εδώ, από εδώ. Άρα το κρατάω από την άλλη πλευρά. Μπορούμε λοιπόν να το χειριστούμε από εδώ. Αυτό λοιπόν τώρα έχει ανάψει και είναι στο κίτρινο. Αν έρθω εδώ και το πατήσω, αλλάζει. Αντίστοιχα κάθε φορά που το πατάμε, αλλάζει χρώμα. Βλέπετε λοιπόν εδώ πέρα τους συνδυασμούς που κάνει. Όπως επίσης κάνει και αυτά εδώ πέρα τα παιχνίδια. Αλλάζει επίσης χρώμα και πάει έτσι. Το ξαναπατάμε, αλλάζει έτσι. Το ξαναπατάμε, αλλάζει με αυτόν τον τρόπο και κάποια στιγμή βγάζει όλα τα χρώματα τα οποία μπορεί να βγάλει. Να το. Είναι και αυτό. Αυτό λοιπόν μπορούμε να το έχουμε από τη μία πλευρά να φωτίζει το πληκτρολόγιο μας και το γραφείο μας για να μπορούμε να έχουμε ίσως λίγο καλύτερη διάχυση του φωτός και να μην μας τυφλώνει και στα μάτια, ενώ από την άλλη πλευρά μπορούμε να το έχουμε ενεργοποιήσει ούτως ώστε να βγάζει και λίγο χρώμα στον τοίχο μας ή προς τα πάνω. Υπολογίστε ότι δεν είναι πάρα πολύ δυνατό, δηλαδή αν το δείτε εδώ πέρα αυτή τη στιγμή, επειδή γύρω γύρω εγώ έχω τα φώτα, δεν φαίνεται τόσο έντονα και τόσο δυνατά. Άρα θα φαίνεται σίγουρα καλύτερα εάν το χρησιμοποιούμε σε ένα περιβάλλον το οποίο θα είναι λίγο σκοτεινό. Αν ας πούμε έχουμε σβήσει όλες τις λάμπες και έχουμε αναμένει μόνο αυτήν εδώ πέρα, την οποία χρησιμοποιούμε για να μας φωτίζει. Τονίζω και πάλι ότι δεν έχω καταλάβει ακριβώς αυτό εδώ πέρα πότε ανάβει, γιατί αν έρθω και αλλάζω το φως από μπροστά, αυτό εδώ πέρα κάποιες φορές σβήνει. Δεν το έχω καταλάβει. Το φως από εδώ μπορούμε μόνο να το αυξομοιώσουμε σαν ένταση και να το κάνουμε πιο δυνατό φως ή λιγότερο δυνατό φως. Το φως από πίσω τώρα ας πούμε δεν είναι αναμένο και έσβησε μόνο του όταν άλλαξα εγώ την θερμότητα του φωτός από μπροστά. Τώρα που το έχω γυρίσει εδώ στο εντελώς κίτρινο, άναψε και αυτό από πίσω. Δεν έχω καταλάβει πότε ανάβει και πότε σβήνει, ωστόσο τα συγκεκριμένα, τα έγχρωμα δηλαδή, μπορούμε να τα κρατήσουμε πατημένα από το πλάι και να τα σβήσουμε εντελώς, εάν δεν θέλουμε να τα έχουμε καθόλου αναμένα. Αυτό λοιπόν εγώ το αγόρασα και το βγάζω από το Powerbank. Το αγόρασα γιατί ήθελα να το πάρω, ήθελα κάτι τέτοιο και η αλήθεια είναι ότι έχω αγοράσει και ένα δεύτερο, το οποίο το αγόρασα πριν από μερικές ημέρες, οπότε περιμένω να μου έρθει. Γιατί το ήθελα, επειδή το φως που έχω στο δωμάτιο λίγο με ταλαιπωρεί, για να σας πω την αλήθεια. Επίσης, ένα πλαϊνό φως το οποίο είχα και χρησιμοποιούσα δεν με ευχαριστούσε ιδιαίτερα στο πώς φώτιζε, γιατί φώτιζε από τη μία πλευρά, λίγο με τύφλωνε, λίγο με ενοχλούσε, από την άλλη ήταν σκοτεινό. Και λέω θα το πάρω. Το είχαν βγάλει σε προσφορά, αν θυμάμαι καλά, πρέπει να το αγόρασα γύρω στα 18 ευρώ και θα σας πω ευθύς αμέσως πώς το πήρα. 18 και 43. Μπορεί να τοποθετηθεί πολύ εύκολα και πολύ σταθερά σε μόνιτορ τα οποία έχουν πάχος μεταξύ 15 και 25 χιλιοστών, ενώ όσον αφορά το μέγεθος της λάμπας, αυτό εδώ πέρα είναι 440 χιλιοστά, ενώ όσον αφορά τη διάμετρο, το πάχος του δηλαδή, είναι στα 22 χιλιοστά. Από την άλλη επίσης, η λάμπα, αυτό εδώ πέρα, το φως, έχει μία γωνία που βγαίνει το φως, η οποία είναι στις 25 μοίρες. Μπορούμε δηλαδή να το ρυθμίσουμε με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε και να μην μας τυφλώνει στα μάτια, όπως επίσης και να μην κάνει αντανάκλαση στην οθόνη μας. Δεν είναι βαρύ, είναι πάρα πολύ ελαφρύ και στο χέρι δηλαδή που το πιάνω. Ωστόσο, τοποθετώντας το επάνω στην οθόνη θα είναι και πάρα πολύ σταθερό για να μπορούμε να το ρυθμίζουμε πολύ πιο εύκολα, γιατί εννοείται τώρα ότι δεν είναι πολύ εύκολο έτσι όπως το έχω δοκιμάσει εγώ, γιατί εγώ απλά το τοποθετώ επάνω στην οθόνη και το κρατάω λίγο κόντρα τύπου με το power bank. Οπότε εμένα κάποιες φορές που πήγαινα να το ανάψω ή να το κλείσω, λίγο μου πέφτε λίγο τέτοιο, δεν κατάφερα να το σετάρω ακριβώς γιατί ήθελα να το ανοίξω για να το δούμε μαζί. Σε κάθε περίπτωση όμως φαίνεται πάρα πολύ ωραίο. Όσο το έχω χρησιμοποιήσει, όντως με βόλεψε και όντως με διευκόλυνε πάρα πολύ και δεν ένιωθα να κουράζουν τα μάτια μου, αλλά ένιωθα να έχω και πάρα πολύ φως επάνω στο πληκτρολόγιο και στο σημείο που κάθομαι και μπορεί να γράφω ή να πληκτρολογώ οτιδήποτε.
Είναι κάτι που το συστήνω, αν το βρείτε σε καλή τιμή, γιατί υπάρχουν και μπάρες οι οποίες σίγουρα είναι πολύ πιο ακριβές, αλλά κάνουν και πολύ περισσότερα πράγματα και ίσως είναι και πιο δυνατές. Σε κάθε περίπτωση, αυτά από εμένα. Αυτά από το Blitzwolf BWCML 2. Μέχρι την επόμενη φορά μπορείτε να με ρωτήσετε ό,τι θέλετε στα σχόλια, να το δούμε και να σας απαντήσω. Φυσικά, share, like, εννοείται ότι είναι καλοδεχούμενα και εννοείται ότι αν νιώσετε την ανάγκη να το κάνετε, εγώ δεν θα σας πω όχι. Μέχρι την επόμενη φορά να προσέχετε, να περνάτε καλά, μην ξεχάσετε να εγγραφείτε, μην παραλείψετε να πατήσετε το κουμπί με το κουδουνάκι για να μπορείτε να παίρνετε ειδοποιήσεις για κάθε καινούργιο βίντεο που ανεβαίνει. Σας χαιρετώ, καλή συνέχεια, γεια σας!